Σημείο επόμενο. Το Facebook δεν θα διαγράφει πλέον θετικά σχόλια για το ουκρανικό νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ, αν αυτά αφορούν το ρόλο του εναντίον της εισβολέως Ρωσίας. Η αποκάλυψη γίνεται από την ερευνητική ιστοσελίδα Intercept σε εσωτερικά έγγραφα της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιοποιεί το Intercept. Αναφέρεται ότι θα επιτρέπονται εγκομιαστικά σχόλια για το γνωστό φασιστικό τάγμα Αζόφ όταν και μόνο όταν αποκλειστικά και με σαφήνεια εξυμνούν το ρόλο του στην υπεράσπιση της Ουκρανίας ή το ρόλο του ως τμήμα της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας με τις υγείες μας. Η δράση φέρνει αντίδραση. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στην Ελλάδα. Ο τρόπος αντιμετώπισης της εισβολής στην Ουκρανία στην Ελλάδα μάλλον συνιστά μια μεγάλη απογοήτευση. Τουλάχιστον στο επίπεδο πολιτών, αναρτήσεων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσων ενημέρωσης κτλ. Πέσαμε και εδώ στον οπαδισμό. Αυτόν δηλαδή που σκότωσε και τον Άλκη τα ξεχάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Όφη. Φανατισμός ο οποίος οδηγεί στο να βλέπεις με καχυποψία όποιον επιχειρεί να εκφράσει μια άποψη κάπως διαφορετική από τη δική σου. Και έχει διχαστεί, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, δεν ξέρω, στην Ελλάδα παραγίνονται. Έχει διχαστεί η χώρα χωρίς να συζητάει για την ίδια την Ελλάδα σε αυτή την περιδίνηση, την παγκόσμια και τις τεκτονικές αλλαγές, σε ατλαντιστές και φιλορώσους. Δηλαδή, από τη μία τάση δικαιολόγηση των πάντων σε επιλογές της Ρωσίας. Από την άλλη τάση δικαιολόγηση των πάντων στις επιλογές πέραν του Ατλαντικού. Π.χ. πέρασε στον Τούκου μία αποστροφή του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος για πρώτη φορά έκανε λόγο για τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου μιλώντας για τα κατεχόμενα και πραγματοποιώντας στροφή 180 μοιρών στη μέχρι στιγμή θέση της Ρωσίας που την ανέφεραν πάντα ως λεγόμενη τουρκική δημοκρατία. Βεβαίως συμπλήρωσε, παρακάτω, ότι καταστρατηγεί κάθε απόφαση του ΟΗΕ. Αλλά το λεγόμενο έφυγε. Ποιος ασχολείται να κατανοήσει το αν ο Ρώσος το κάνει για να δελεάσει τον Τούρκο επαναφέροντας έμεσα την πρόταση των ευρασιανιστών για αμοιβαία αναγνώριση κατεχομένων Κρυμαίας μεταξύ Ρωσίας ή Τουρκίας. Εδώ μένουμε μονάχα στον οπαδισμό. Απ' την άλλη πλευρά, η γνωστή ρητορική των Ατλαντιστών. Πάση θυσία εξίσου του Πούτιν με τον Χίτλερ. Και ο γνωστός υπερτονισμός αναλογιών με την κατάληψη Σουδητίας από τους Ναζί. Έχει χαθεί μπάλα. Για την Ελλάδα θα μιλήσουμε μέσα σε αυτή την περιδίνηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι αν έχουμε παραβιάσεις, παραβάσεις του διεθνούς δικαίου που έχουμε, ούτε οι πρώτες θα είναι, ούτε οι τελευταίες, ούτε εξομοίωση, ούτε εξίσωση. Για αυτά που συμβαίνουν σε βάρος μας, θα πει κάποιος κάτι. Και από την άλλη, όπως λένε οι τρίτοι, εδώ φαίνεται η πλήρης αδράνεια της Ευρώπης να ορθώσει φωνή εντελώς διαφορετική. Και όπως λέει και ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Μίχας, στο τέλος αυτής της ιστορίας κερδισμένοι θα είναι δύο. Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Σε μάκρος χρόνου χαμένοι θα είναι όλοι, λέω εγώ, γιατί πόλεμοι και ό,τι αυτό συνεπάγεται ψυχροπολεμικό κλίμα δεν κερδίζει κανείς. Αλλά άμα ακούς ότι η τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου παραδοτέως στην Ευρώπη με πλοία LNG ξεπέρασε τα 43 δολάρια στα 1000 κυβικά πόδια, εμπολής καταλαβαίνεις ότι κάποιοι τριβούν τα χεράκια τους.